Μία πάστα σοκολατίνα που τα έχει όλα. Έχει ένα σιροπιασμένο παντεσπάνι, από πάνω έχει μους και από πάνω γκανάς. Πολύ εύκολη συνταγή, την έχω κάνει όσο πιο εύκολη γίνεται για να την κάνετε κι εσείς. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την πάστα σοκολατίνα θα χρειαστούμε: για το σιρόπι, 400 γραμμάρια νερό, 400 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική και 3 κουταλιές της σούπας κονιάκ. Για το παντεσπάνι θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 3 αυγά μεσαία, 40 γραμμάρια κακάο, 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλιά της σούπας baking powder, 1 πρέζα αλάτι και 30 γραμμάρια σπορέλαιο. Για τη μους θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια κουβερτούρα με 55% περιεκτικότητα σε κακάο, 330 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, παγωμένη, και ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Για την γκανάς θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά και 250 γραμμάρια κουβερτούρα με 55% περιεκτικότητα σε κακάο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια λευκή κουβερτούρα λιωμένη. Και πάμε να ξεκινήσουμε! Λοιπόν, έχουμε σιρόπι στη συνταγή, οπότε όταν έχουμε σιρόπι σε μια συνταγή, σχεδόν 99% ξεκινάμε πάντα με το σιρόπι. Νεράκι και ζάχαρη μέσα σε μια κατσαρολίτσα, εδώ. Βάζουμε πάνω στη φωτιά. Και θα ζεστάνουμε μέχρι τη στιγμή που θα δούμε ότι θα λιώσει η ζάχαρη. Θέλουμε να λιώσει η ζάχαρη, να μην παραβράσει το μείγμα και γίνει πάρα πολύ πηχτό το σιρόπι μας. Θέλουμε ένα αέρινο, θέλουμε να είναι ωραίο. Μην ξεχνάμε ότι κάνουμε ένα γλυκό, οπότε θέλουμε το σιρόπι να μην σκεπάζει όλα τα υπόλοιπα. Σιρόπια που είναι πάρα πολύ πηχτά χρησιμοποιούμε συνήθως τα σιροπιαστά γλυκά που έχουν φύλλο. Εδώ πέρα θέλουμε να είναι πάρα πολύ ανάλαφρο. Οπότε, με το που πάρει μια βράση, σχεδόν με το που πάρει βράση, θα λιώσει και η ζάχαρη και θα ρίξουμε στο τέλος το αλκοόλ μας. Γιατί άμα το ρίξουμε στην αρχή θα χάσει όλα τα αρώματά του. Οπότε, αφήνω αυτό να βράσει και πάμε να ετοιμάσουμε το παντεσπάνι μας. Για το παντεσπάνι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε το μιξεράκι μας και θα ρίξουμε μέσα τη ζάχαρη και τα αυγουλάκια μας. Πολύ εύκολη συνταγή, ειλικρινά. Ακόμα και αν δεν έχετε μίξερ μεγάλο και έχετε το μικρό, δουλεύει μια χαρά το μικρό το μιξεράκι για να χτυπήσετε τα αυγά. Αλλά άμα δεν έχετε και καθόλου μιξεράκι, να σας πω ότι ακόμα και με ένα σύρμα, άμα χτυπήσετε πάρα πολύ ώρα, θα βγει η συνταγή, δεν θα φαρτέψει τόσο πολύ το παντεσπάνι, αλλά θα μπορέσετε να συνεχίσετε τη συνταγή σε μια χαρά. Τώρα, βάζουμε πάνω στο μίξερ εδώ και όση ώρα κάνει να λιώσει η ζάχαρή μας, θα χτυπήσουμε πολύ καλά τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη. Τα αυγουλάκια μου έχουν αφρατέψει πάρα πολύ καλά και το σιρόπι μου είναι έτοιμο. Κοιτάξτε, δεν θέλω να βράσει πολύ ώρα γιατί όσο περισσότερο βράζει, τόσο περισσότερο εξατμίζεται το νερό. Η ζάχαρη μένει ίδια, οπότε το σιρόπι γίνεται πάρα πολύ πηχτό και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Γι' αυτό πάντα μα πάντα στις συνταγές που δίνω, το σιρόπι είναι ακριβώς μόνο αν το βράσετε να λιώσει η ζάχαρη και να είναι έτοιμη η συνταγή. Όποια συνταγή δείτε με σιρόπι που λέει βράζουμε το σιρόπι μας για 5 λεπτά, για 10 λεπτά, για 15, για 20 λεπτά, μην την ακουμπήσετε γιατί άμα βάλω σε μια μεγάλη κατσαρόλα ένα σιρόπι να βράσει 5 λεπτά, εξατμίστηκε όλο το νερό. Οπότε δεν είναι ακριβία στις συνταγές, έχουν πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο όλες οι συνταγές που δίνονται με σιρόπια πρέπει να δίνονται έτσι. Με το που πάρει μια βράση, κατευθείαν αναφερούμε. Τώρα, θέλω να κρυώσει γρήγορα το σιρόπι μου. Καλό θα ήταν την όλη διαδικασία του σιροπιού να την κάνετε μισή ώρα πριν ξεκινήσετε τη συνταγή σας, για να είστε βέβαιοι ότι το σιρόπι έχει κρυώσει πάρα πολύ καλά. Και μόλις βγάλουμε το σιρόπι μας, ρίχνουμε μέσα το αλκοόλ. Θα ρίξετε λίγο κονιάκ, λίγο μπράντι, λίγο ουίσκι. Μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο ιδιαίτερο, να ρίξετε κάποιο αλκοόλ που εσάς σας αρέσει. Ανακατέψτε λίγο. Και τώρα είμαστε σίγουροι πως θα μείνει η γεύση από το αλκοόλ μέσα στο σιρόπι. Δεν έχουμε βάλει πολύ αλκοόλ, είναι ελάχιστο, αλλά το χρειαζόμαστε για να κάνουμε την πάστα μας. Τώρα, θα αφήνω στην άκρη να κρυώσει και πάμε να συνεχίσουμε με το παντεσπάνι μας. Πολύ απλά βγάζουμε από το μίξερ τον κάδο μας και θα ανακατέψω όλα τα στερεά μου. Κακάο, αλεύρι και το διογκωτικό μου. Ανακατεύω καλά. Σε περίπτωση που μπορείτε να περάσετε και από μία σίτα το μείγμα σας, ακόμα καλύτερα. Γενικά προτιμάμε οτιδήποτε βάζουμε σε κέικ, αλεύρια, κακάο και όλα τα υπόλοιπα να τα περνάμε από σίτα, αλλά ξέρω ότι είναι χρονοβόρα διαδικασία και συνήθως δεν την κάνετε, οπότε δεν την κάνω και εγώ. Θα ρίξω λίγο αλατάκι. Και ήρθε η ώρα για το ανακάτεμα. Το κατάλληλο
σκεύος για να ανακατέψετε ένα μείγμα για κέικ, παντεσπάνι ή οτιδήποτε θέλετε να κάνετε μέσα στο φούρνο αφράτο, είναι αυτή η κουτάλα. Η Μαρίζ είναι πολύ καλή και αυτή, σε περίπτωση που έχετε Μαρίζ, αλλά δίνει παραπάνω χρόνο στο ανακάτωμα, επειδή δεν ανακατεύει τόσο καλά όσο μία κουτάλα. Μία κουτάλα τέτοια πραγματικά θα σας λύσει τα χέρια και όλα σας τα κέικ θα βγαίνουν καλύτερα από ποτέ. Τώρα, ρίχνω μέσα το σπορέλαιο, ανακατεύω λίγο και μόλις ανακατέψω, ρίχνω μέσα και όλα τα στερεά μου. Θέλει λίγες κινήσεις. Δεν θέλουμε να ρίξουμε τον όγκο από τα αυγουλάκια μας. Τα αφρατέψαμε καλά, οπότε δεν θέλουμε να χάσουμε όλο αυτό τον όγκο και όλο αυτό τον αέρα. Κάνουμε γρήγορα τις κινήσεις εδώ. Και μόλις είναι έτοιμο, έχω βούτυρο κακαό σε ταψάκι μου και θα ρίξω όλο το μείγμα μέσα. Το ταψάκι μας είναι 32 επί 25 και σε αυτό το σημείο κατά πάσα πιθανότητα θα θεωρήσετε ότι το μείγμα σας είναι πάρα πολύ λίγο, σωστά? Λίγο είναι, αλλά είναι όσο πρέπει για να κάνουμε το παντεσπάνι μας. Οπότε με τη βοήθεια ενός κουταλιού, εδώ, απλώστε το μείγμα. Και βλέπετε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα σας φαίνεται πάρα πολύ λίγο, αλλά δεν κοροϊδεύουμε, όταν λέμε κάτω τι γίνεται, γίνεται. Σωστά, Λεωνίδα? Σωστά. Είπα τον Διονύση Λεωνίδα, δεν ξέρω γιατί. Αλλά μου το έβγαλε αυτό το μπρουτάλ που έχει, θυμήθηκα την ταινία του 300, γι' αυτό. Έλα εδώ να δείξουμε. Δεν είναι ίδιος με τον Λεωνίδα? Πες έτσι. Αυτός είσαι. Ωραία. Λεωνίδας με ακουστικά, τέλειος. Λοιπόν, τώρα, ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς. Θέλει 10, εδώ 10 λεπτάκια το παντεσπάνι μας. Οπότε, με το που είναι έτοιμο ζεστό, θα σιροπιάσουμε με το κρύο σιρόπι. Είναι λίγο, σας ξαναλέω, αλλά μην σας φοβίζει, θα φουσκώσει. Θα βγει και λίγο ανομοιόμορφο, αλλά δεν μας πειράζει, γιατί στο τέλος η πάστα σοκολατίνα θα βγει τέλεια. Και το παντεσπάνι μας είναι έτοιμο. Οπότε, με το που περάσει ο χρόνος κατευθείαν, βγάζουμε το φούρνο και έτσι όπως είναι και αυτό, κοιτάξτε πώς είναι. Σας είπα ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί? Γιατί με το που ρίξουμε το κρύο σιρόπι, ουσιαστικά θα τραβήξει όλο το σιρόπι και θα μεγαλώσει το παντεσπάνι μας. Τώρα, πολύ απλά ρίχνουμε το κρύο σιρόπι στο καυτό παντεσπάνι και θα δείτε ότι κατευθείαν θα ρουφήξει όλο το σιροπάκι του. Αφήνουμε στην άκρη για 20 λεπτάκια να τραβήξει καλά όλο το σιρόπι και ουσιαστικά θέλουμε να κρυώσει το μείγμα μας, γιατί από πάνω θα ρίξουμε μία μους σοκολάτας. Κρυώνει και συνέχεια συνεχίζουμε τη μους και την γανάζ μας. Τώρα με το που κρυώσει καλά το παντεσπάνι μας, ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τη μους. Για τη μους θα κάνουμε την πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε πολύ με τη μους. Ουσιαστικά δύο υλικά, άντε και βανίλια 3, άντε και λίγο αλάτι άμα θέλετε 4. Όχι, θα βάλουμε τα αλάτι, δεν βάζουμε αλάτι. 3. Να βάλουμε για τη βανίλια ή να τη βάλουμε? Να τη βάλουμε. 3, εντάξει, 3 υλικά. 3 υλικά η μους μας. Θα χρειαστούμε τη σοκολάτα να τη λιώσουμε, να λιώσει καλά. Και θα χρειαστεί να κάνουμε μία σαντιγή, να χτυπήσουμε λίγο κρέμα γάλακτος. Οπότε πάω στο ψυγείο. Θέλουμε παγωμένη κρέμα γάλακτος. Και 35% λιπαρά. Τώρα, δεν ξεκινάμε να χτυπάμε την κρέμα μας, άμα δεν βεβαιωθούμε ότι έχει λιώσει η σοκολάτα μας καλά. Γιατί δεν θέλουμε να παραχτυπήσουμε την κρέμα. Η κρέμα μας θέλουμε να είναι ημίρευστη. Γιατί? Γιατί άμα κάνω μία πολύ σφιχτή μους, μετά δεν θα μπορέσω να την απλώσω για να κρυώσω μέσα στο ψυγείο. Θέλει η μους μας να είναι πιο αραιή, για να μπορέσουμε να τη ρίξουμε και να απλώσει και να καθίσει πάνω στο παντεσπάνι. Και στη συνέχεια, καθώς μπει στο ψυγείο, θα κρυώσει και θα δέσει και θα γίνει μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε, λίγο υπομονή εδώ πέρα να λιώσει η σοκολάτα, δεν θα πάρει πολλή ώρα. Ίσα-ίσα. Τώρα η σοκολάτα που βάλαμε στη συγκεκριμένη συνταγή είναι μαύρη κουβερτούρα. Μπορείτε να βάλετε, αν θέλετε, και πιο γλυκιά σοκολάτα, να βάλετε μία γάλακτος ή μία πραλίνα. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτή η συνταγή με περισσότερο κακάο, με περισσότερη γεύση σοκολάτα. Θέλω να είναι πιο ποιοτική. Γι' αυτό το λόγο βάζω με 55% κακάο, δηλαδή μία έτσι γεμάτη σε γεύση και μία γεμάτη σε οξύτητα σοκολάτα. Γιατί όσο περισσότερο ποσοστό κακάο έχει μία σοκολάτα, τόσο περισσότερο οξύτητα σου βγάζει. Και αυτό είναι που μου αρέσει εμένα. Τώρα, δεν θέλουμε να ζεστάνουμε πολύ τη σοκολάτα. Γι' αυτό το λόγο, με το που δείτε ότι σχεδόν έχει λιώσει, μπορείτε να βγάλετε εκτός φωτιάς και να συνεχίσετε τη διαδικασία λιωσίματος έξω από τη φωτιά. Οπότε βγάζω, κλείνω το μάτι μου εδώ και κοιτάξτε εδώ έχει κομματάκια. Δεν θέλουμε να είναι πολύ ζεστή γιατί κάνουμε μία μους και άμα είναι καυτή η σοκολάτα υπάρχει περίπτωση να μην μας πετύχει μους. Οπότε λίγα ακόμα κομματάκια έχουν μείνει, ανακατεύω, τέλεια. Και η σοκολατίτσα μου είναι έτοιμη, οπότε τώρα αρχίζω να χτυπάω την κρέμα γάλακτος. Σε περίπτωση που η κρέμα γάλακτος είναι παγωμένη και ποιοτική, η διαδικασία χτυπήματος δεν θα πάρει παραπάνω από
ένα με 1,5 λεπτάκι. Όσο πιο ζεστή είναι και όσο πιο κακής ποιότητας είναι η κρέμα γάλακτος, τόσο περισσότερο χτύπημα θα χρειαστεί. Γι' αυτό το λόγο ξέρουμε πάντα όταν κάνουμε μία σαντιγή άμα η κρέμα γάλακτος είναι καλής ποιότητας ή όχι. Με το βαθμό που δένει. Άμα δένει γρήγορα σημαίνει πως είναι καλή. Και η σαντιγή μας είναι έτοιμη. Ίσως και να μην το έχετε ξαναδεί αυτό, γιατί η σαντιγή μας είναι σχεδόν ρευστή. Κοιτάξτε. Δεν θέλω να χτυπήσω παραπάνω, όπως σας είπα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχει αυτή την υφή τώρα για να μπορέσω να στρώσω το γλυκό μου κανονικά. Οπότε κοιτάξτε πώς είναι η υφή του. Θέλω να καταλάβετε όλοι. Δεν είναι σαντιγή που στέκεται, αλλά ουσιαστικά έχει αρχίσει να πίζει. Μπορεί να κάτσει γύρω από τον μπολ. Τέλεια. Τώρα θα ρίξω μέσα στη βανίλια. Και με μια ωραία κουτάλα θα προσθέσω στην αρχή λίγο σοκολατίτσα. Όπου θα ανακατέψω λίγο βιαία. Και μόλις ανακατέψω λίγο βιαία θα προσθέσω όλη την υπόλοιπη μέσα. Και θα ανακατέψω με πάρα πολύ απαλές κινήσεις. Όταν η σοκολάτα μας είναι ποιοτική, δεν χρειάζεται να βάλουμε και πολύ σοκολάτα μέσα στη συνταγή. Φανταστικά. Αυτός ο υπέροχος θόρυβος όταν κάνουμε τη μους. Λοιπόν. Η μους είναι ρευστή, είναι ακριβώς όπως πρέπει, αλλά έχει πήξει, είναι μους. Μέσα στο ψυγείο θα πήξει ακόμα περισσότερο. Τώρα, ήρθε η ώρα να αδειάσουμε όλο το μείγμα. Και σε περίπτωση που μείνει λίγο στο μπολ, δεν σας πειράζει, γιατί δεν θα χαλάσει η συνταγή. Απλά θα είναι πολύ χαρούμενος αυτός που θα πλένει στη συνέχεια το μπολ, γιατί δεν θα πλύνει στη βρύση, θα πλύνει με το κουταλάκι του. Οπότε απλώστε καλά. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι η μους για να κάνουμε αυτό το γλυκό. Άμα είναι πιο σφιχτή, δεν θα μπορέσουμε να την απλώσουμε. Και χτυπάμε καλά. Τέλεια. Τώρα, αφήνουμε στο ψυγείο μέχρι που να πήξει καλά, τουλάχιστον μία με δύο ρίτσες. Αλλά εγώ έχω ετοιμάσει ήδη μία, εδώ. Για να σας δείξω πώς θα είναι μετά από μία-δύο ρίτσες. Ουσιαστικά έχει πήξει, είναι έτοιμη και ήρθε η ώρα να ρίξουμε από πάνω την κανάζα. Τώρα, θέλουμε ένα κατσαρολάκι, εδώ, πάνω στη φωτιά. Και θα ρίξουμε την κρέμα γάλακτος, που σε αυτή την περίπτωση δεν μας πειράζει καθόλου η κρέμα γάλακτος να είναι ζεστή. Να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Στην προηγούμενη περίπτωση που κάναμε τη μους, θέλαμε να είναι παγωμένη για να μπορέσει να σφίξει. Θα πάρω τη σοκολάτα μου και θα την κόψω σε πιο μικρά κομμάτια. Θέλω να είναι πάρα πολύ ψιλοκομμένη για να γίνει γρήγορα η γκανάζ μου. Οπότε θέλω μικρά κομματάκια. Μέχρι που να ζεσταθεί η κρέμα γάλακτος, εγώ θα κόψω τη σοκολάτα. Με το πάρει βράση κρέμα γάλακτος. Οπ, και αρχίζει να φουσκώνει. Εδώ είμαστε. Τέλεια, 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 τέλεια. Σβήνουμε το μάτι, βγάζουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε μέσα τη σοκολάτα. Βρόχιδον, κατευθείαν. Και είναι απαραίτητο, όπως σας είπα, να είναι ψιλοκομμένη. Άμα δεν είναι ψιλοκομμένη, θα κρυώσει η κρέμα γάλακτος, επειδή θα είναι μεγάλα τα κομμάτια της σοκολάτας και ουσιαστικά δεν θα γίνει ποτέ γκανάζ. Μετά θα πρέπει να ξαναζεστάνουμε. Τώρα, ανακατεύουμε λίγο εδώ. Λίγο και αφήνουμε 10-15 δευτερόλεπτα να μαλακώσει η σοκολάτα. Τώρα, όσο μαλακώνει η σοκολάτα, η διαδικασία θα γίνει πολύ πιο ομαλά, πολύ πιο γρήγορα και ουσιαστικά η γκανάζ μας θα είναι έτοιμη με το που κάνουμε λίγο ανακάτεμα εδώ πέρα. Άρχισε να πίζει, ένα κουταλάκι είναι αρκετό. Η γκανάζ είναι πολύ εύκολο να την κάνετε, αρκεί να προσέξετε 2-3 πράγματα. Να είναι καυτή η κρέμα γάλακτος, να είναι ψιλοκομμένη η σοκολάτα και να έχετε λίγο υπομονή στο ανακάτεμα. Στην αρχή θα φανεί ότι κάτι λάθος έχετε κάνει. Αλλά σιγά σιγά το λάθος θα αρχίζει να γίνεται σωστό. Θα πείτε, όπα, καλά τα λέγει ο Πετρετζής. Και καθώς ανακατεύω, αρχίζει να γίνεται ωραία η γκανάζ μου. Και μόλις δεν μπορείτε να αντισταθείτε καθόλου στην γκανάζ και θέλετε να βάλετε το δάχτυλό σας να δοκιμάσετε, σημαίνει πως η γκανάζ είναι έτοιμη. Ωραίο κριτήριο αυτό, ε. Καινούργιο, δεν το έχω ξαναπεί ποτέ. Μου άρεσε, θα το λέω συχνά. Τώρα, όπως είναι η γκανάζ, ρίχνουμε κατευθείαν πάνω από τη μους. Και σιγά σιγά θα την πάμε παντού, εδώ. Φανταστικό δεν είναι. Και ήρθε η ώρα για το ψυγείο. Σε 3 ώρες το γλυκό μας θα είναι έτοιμο για να σερβίρουμε. Ο μύθος λέει πως η γκανάζ δημιουργήθηκε από ένα λάθος γύρω στο 1850. Ο μαθητευόμενος ενός Γάλλου ζαχαροπλάστη έριξε από απροσεξία τη ζεστή κρέμα γάλακτος πάνω σε σοκολάτα. Ο ζαχαροπλάστης έξαλλος τον αποκάλεσε γκανάζ. Μια προσβλητική λέξη εκείνα τα χρόνια που σήμαινε χαζός.
Όμως, όταν τη δοκίμασε ο ζαχαροπλάστης, αποφάσισε να τη χρησιμοποιήσει. Τα γλυκά που έφτιαχνε με το μείγμα έκαναν τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Έτσι, το ονόμασε γκανάς και έγινε βασική κρέμα της ζαχαροπλαστικής. Και ήρθε η ώρα επιτέλους να κόψουμε την πάστα σοκολατίνα μας. Να σας πω ότι πραγματικά δεν ξέρω πώς να κόψω. Μεγάλα κομμάτια ή μικρά, πώς το θες? Μεγάλα. Πάρ' το όλο να τελειώνουμε. Δεν γίνεται, κάτι πρέπει να κάνουμε, ρε Τεοκλή. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τα τρία. Πώς το βλέπεις, κύριε σκηνοθέτα, στα τρία ή στα τέσσερα? Ωραία. Επειδή ο σκηνοθέτης μας αποφασίζει εδώ πέρα, είναι βασικός συντελεστής. Χωρίς αυτό να δεν μπορούμε να κάνουμε γύρισμα. Και θα κόψω και εδώ στα τρία. Βέβαια, το παράκανα λίγο. Νομίζω πως έκοψα μεγάλα κομμάτια. Εσείς μπορείτε να κόψετε και λίγο μικρότερα. Αλλά δεν πειράζει. Και θα βγάλω ένα ωραίο κομμάτι εδώ. Κοιτάξτε. Εντάξει, το πρώτο κομμάτι δεν βγαίνει τόσο καλό. Αλλά καταλαβαίνετε, έκανα ό,τι μπορούσα. Τα επόμενα κομμάτια σίγουρα θα βγουν καλύτερα. Λοιπόν, τώρα. Από πάνω μπορούμε να σερβίρουμε με ό,τι θέλουμε. Βέβαια, η κλασική πάστα σοκολατίνα δεν έχει τίποτα. Ίσως να βάζαμε λίγο τρούφα μαύρη σοκολάτας. Αλλά άμα θέλουμε να το κάνουμε έτσι λίγο πιο γκουρμέ, λίγο σοκολατίτσα λευκή, δεν θα ήταν άσχημη από πάνω. Και τα λέω λίγη, το εννοώ εδώ. Νομίζω πως είναι τέλειο. Δεν θέλει τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Για την πάστα σοκολατίνα. Φτιάχνουμε πρώτα το σιρόπι, βάζοντας σε μία κατσαρόλα το νερό και τη ζάχαρη και αφήνουμε μέχρι να πάρει μία βράση και να λιώσει η ζάχαρη. Το μεταφέρουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε το κονιάκ και το αφήνουμε να κρυώσει. Για το παντεσπάνι, βάζουμε στον κάδο του μίξερ τη ζάχαρη και τα αυγά και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα για 3 με 4 λεπτά μέχρι να φρατέψουν και ρίχνουμε το σπορέλαιο. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το κακάο, το αλεύρι, το baking powder και το αλάτι. Τα προσθέτουμε στον κάδο του μίξερ και ανακατεύουμε απαλά με μια κουτάλα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε το μείγμα σε ένα ταψί, αλυμένο με βούτυρο και πασπαλισμένο με κακάο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 10 με 12 λεπτά. Αφού ψηθεί, περιχύνουμε το ζεστό παντεσπάνι με το κρύο σιρόπι και το αφήνουμε για 20 με 30 λεπτά μέχρι να απορροφηθεί όλο το σιρόπι και να κρυώσει το παντεσπάνι. Για τη μους, λιώνουμε σε μπεν μαρί την κουβερτούρα κομμένη σε κομμάτια. Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ την παγωμένη κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει σαν τη γη για 1 με 1,5 λεπτό. Προσθέτουμε τη βανίλια, λίγη λιωμένη σοκολάτα, ανακατεύουμε, προσθέτουμε την υπόλοιπη σοκολάτα και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μια ρευστή μους. Απλώνουμε τη μους πάνω στο παντεσπάνι και το βάζουμε στο ψυγείο για 1 με 2 ώρες να σφίξει. Για την κανάς, βάζουμε την κρέμα γάλακτος σε ένα κατσαρολάκι και την αφήνουμε σε μέτρια φωτιά να πάρει μια βράση. Αφαιρούμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε την κουβερτούρα σπασμένη σε κομμάτια, αφήνουμε για λίγο να μαλακώσει η σοκολάτα και στη συνέχεια ανακατεύουμε με ένα κουτάλι μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε την κανάς πάνω στη μους και αφήνουμε για 3 ώρες να σταθεροποιηθεί. Όταν είναι έτοιμη, κόβουμε την πάστα σοκολατίνα σε κομμάτια, ρίχνουμε από πάνω λίγη λιωμένη λευκή κουβερτούρα και σερβίρουμε. Και, Διονύση, θα ζηλέψεις, το ξέρω. Και επειδή συνηθίζουμε να παίρνουμε όλα αυτά τα γλυκά με γλυκό του κουταλιού, η σωστή δουλίτσα γίνεται πάντα με τη σούμπα. Ειλικρινά, θα είναι η πιο νόστιμη πάστα σοκολατίνα που έχετε δοκιμάσει. Είναι τόσο απλή συνταγή, τόσο μοναδική. Παναγία μου, θέλω να δοκιμάσεις. Μίτσο, έλα. Έλα λίγο να επιβεβαιώσεις. Έλα. Μεγάλη μπουκιά. Θα φας. Η κλασική πάστα σοκολατίνα που έχουμε μεγαλώσει, αλλά στην απόλυτη εκδοχή. Κοίταξε εδώ. Έλα. Αυτός είσαι. Θες και εσύ. Περίμενε να σου δώσω ένα από εδώ. Σωστό. Έλα εδώ, αγοράκι. Πολύ καλό. Τι, είναι αφράτη. Είναι η κλασική πάστα σοκολατίνα που έχετε μεγαλώσει στην απόλυτη της εκδοχή, πάρα πολύ ανάλαφρη. Είναι γλυκιά όσο πρέπει, τη σοκολάτα που έβαλα και εγώ να βάλετε κι εσείς. Είναι τέλεια ισορροπημένη και πάρα πολύ εύκολη να τη φτιάξετε. Τι άλλο να θέλετε από ένα γλυκό? Να τη φτιάξετε.